λοιπόν, κύριε Σκέ, κύριε, να ακούσουμε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Jane Hall Lute, με την οποία είχε μια επικοδομητική συζήτηση σε σχέση με τη σύγκληση της άτυπης πενταμερούς από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητα του για να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή μέσα στα πλαίσια της επιστολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου του 2020. Εξέφρασε επίσης την προσδοκία πως η άτυπη πενταμερής θα οδηγήσει σε ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη μιας λύσης στο κυπριακό πρόβλημα εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την σημασία προώθησης ουσιαστικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως εξάλλου ήταν και η σχετική παράκληση του Γενικού Γραμματέα, τα οποία θα δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα και τις προοπτικές για επίτευξη του στόχου επίλυσης του Κυπριακού. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν βοηθούν στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, αλλά αντίθετα δεν βοηθούν επίσης την επιτυχία ενός νέου διαλόγου. Η κυρία Λουτ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει την άτυπη πενταμερή εντός του Φεβρουαρίου του 2021. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου την 5η 14 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί για να ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων για τη συνάντηση του με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.